ενεργός πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, είναι ο ενημερωμένος πολίτης με κριτική σκέψη, είναι αυτός που ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, συμμετέχει στη διαμόρφωση αιτημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας και τα παραδοσιακά αλλά και τα πιο σύγχρονα μέσα. An active citizen is a person who knows that decisions about the kind of society that we want can either be made by powerful people in our society or they can be made by ordinary citizens. An active citizen is a person who wants to and knows how to be involved in exercising power in their community, in their city and in their nation. Ως Δημοτική Αρχή της Λάρισας έχουμε δεσμευτεί για την εκπαίδευση των πολιτών μας στην ενεργό συμμετοχή τους, άρα στην ενεργό πολιτιότητα όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε και βέβαια στη διαβίου μάθηση. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα πια να εκπαιδεύεται ένας κόσμος, ένας ολόκληρος κόσμος, να εκπαιδεύονται οι ίδιοι οι πολίτες μας στη συμμετοχή τους στα κοινά. Σε μια εποχή που οι κρίσεις οδηγούν σε μεγαλύτερες ανισότητες, στη διεύρυνση της φτώχειας και σε ένα σωρό προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας σήμερα. Στα χρόνια της κρίσης, οι άνθρωποι αισθάνονται φόβο, οργή, θέλουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους βασανίζουν. Στη Λάρισα, το 2015, αποφασίσαμε να δώσουμε μια απάντηση συλλογική. Το ονομάσαμε Λάρισα Πόλη που μαθαίνει. Είναι η προσπάθεια να συναντηθούμε με τους πολίτες, να συνεργαστούν οι φορείς της πόλης, να διαμορφώσουν κοινές δράσεις, προγράμματα και με αυτόν τον τρόπο ως κοινωνία να διαμορφώσουμε μια κοινή αντίληψη ως προς το τι σημαίνει σύγχρονη, προοδευτική και δημοκρατική κοινωνία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι ένα πολιτικό όργανο του Δήμου Λαρισαίων. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με σκοπό να εντάξει τους νέους στην ενεργό πολιτιότητα και στην ουσία έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους νέους, να τους δώσει φωνή, αλλά και να τους βοηθήσει στο να λάβουν αποφάσεις και να κάνουν τον τόπο τους ακόμα καλύτερο. Αναγνωρίζοντας πως η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία, η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Πολιτών και την Πόλη που μαθαίνει, έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά από δράσεις. Δράσεις οι οποίες στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν τους πολίτες, να τους ευαισθητοποιήσουν, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μία εξάλληψη των έμφυλων στερεοτύπων, οι οποίες υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Στην πόλη της Λάρισας, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο χρόνο μέσα στον οποίο συναντώνται διαφορετικοί βιόκοσμοι. Ο βιόκοσμος των ανθρώπων που δεν είναι ορατοί, άνθρωποι με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο και ο βιόκοσμος των ανθρώπων της πόλης, όπου μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ενεργοποιείται και αναπτύσσεται αλλά και καλλιεργείται η ενεργός πολιτιότητα όλων μας. Πιστεύουμε ότι για τη δημοκρατία είναι απαραίτητη η άποψη των πολιτών, η ενεργός πολιτιότητα. Μέσα λοιπόν από τα μέσα της τεχνολογίας, όπως είναι το Novaville, έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε κοντά στους πολίτες, αλλά και οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο, για να ακουστεί η φωνή τους, να ακουστεί η άποψή τους. Το Πανεπιστήμιο των Πολιτών είναι ένας θεσμός κάτω από την αιγίδα του Δήμου βέβαια της Λάρισας, που προσφέρει δωρεάν επιμορφωτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Η προσπάθεια είναι να μην προσφέρεται όμως απλώς και μόνο μάθηση, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τον τρόπο που μαθαίνουμε να καλλιεργείται αυτό που λέμε η ιδιότητα του ενεργού πολίτη, δηλαδή του πολίτη που ενδιαφέρεται για τα κοινά ζητήματα και που συμμετέχει στις δράσεις της πόλης. Οι άνθρωποι νιώθουν απόμαχοι της ζωής όταν έρχονται στα χρόνια της σύνταξης. Η εκμάθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
μας κάνει να νιώθουμε και πάλι ενεργοί. Επειδή αποκτούμε νέες δεξιότητες με τα ψηφιακά εργαλεία και τη δυνατότητα δικτύωσης που προσφέρουν. Με τους υπολογιστές έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια και περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση γενικότερα. Η κινητοποίηση των παιδιών στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Λαρισαίων πάνω στην ενεργό πολιτιότητα είναι θεμελιώδες κομμάτι της φιλοσοφίας μας. Την προηγούμενη χρονιά, 2021-2022, δουλέψαμε πάνω στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Δικός μας στόχος ήταν τα παιδιά όχι μόνο να γνωρίσουν τους 17 στόχους, αλλά να χαρούν που θα γίνουν πολλαπλασιαστές της γνώσης αυτής, να νιώσουν τη χαρά ότι το μέλλον του πλανήτη είναι στα χέρια τους και πως μπορούν να το επηρεάσουν. Τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια και παίζοντας έμαθαν για την εξάλληψη της φτώχειας, για την ποιοτική εκπαίδευση, για τις ανισότητες, για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι πλέον έτοιμα να μεταφέρουν τη γνώση τους αυτή σε μικρούς και μεγάλους. Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει από τις μικρές ηλικίες αρχές και αξίες που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την διαπολιτισμικότητα και τον εθελοντισμό για μια βιώσιμη κοινωνία ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας. Για το λόγο αυτό, περίπου 400 παιδιά προσχολικής ηλικίας συμμετείχαν σε προγράμματα που προάγουν τη δημοκρατία και την ενεργό πολιτιότητα. Το τελικό προϊόν των δράσεων αυτών ήταν εικαστικά έργα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση με τίτλο «Ας ακούσουμε τις φωνές των παιδιών». Η Διεύθυνση Παιδείας στα τελευταία χρόνια βρέθηκε μπροστά σε μία πρόκληση. Ποια είναι αυτή η πρόκληση? Λάρισα, πόλη που μαθαίνει. Τι σημαίνει για μας τους υπηρεσιακούς? Αλλαγή της κουλτούρας των συμπολιτών και προσπάθεια να τους κάνουμε ενεργούς στα δρόμενα της πόλης. Με επιμορφωτικά λοιπόν σεμινάρια ξεκινήσαμε να έχουμε εξωστρέφεια των υπηρεσιών μας και πολύ καλή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, η οποία επεκτάθηκε σε άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και στους φορείς γενικότερα της πόλης μας. Οι σχολές γονέων του Δήμου Λαρισαίων είναι μία δράση που έχει στόχο την υποστήριξη των γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών τους από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ένα σημαντικότατο δίκτυο φορέων και επαγγελματιών, που τόσο για την υποστήριξη των γονιών μέσα από αυτή τη δράση, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική παρέμβαση. Βρισκόμαστε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Λαρισαίων, καθώς εδώ υλοποιούνται τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές της 4ης Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, αλλά και για τους μικρότερους μαθητές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, όπου όταν έρχονται εδώ, εκείνοι εξασκούνται με τα ποδήλατα ισορροπίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών στην σωστή χρήση ποδηλάτου και σε μία σωστότερη στάση ζωής και νοοτροπία της πόλης. Το 2018 η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Λαρισαίων στα πλαίσια των όσων προβλέπονται από τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στόχος όλης αυτής της συνεργασίας είναι να καταστεί η πόλη της Λάρισας καθολικά προσβάσιμη. Το Εργαστήρι Ζωής είναι μια καινοτόμος δομή που ιδρύθηκε το 2015 από το Κέντρο Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνδυάζει τις βασικές αρχές της καθολικής πρόληψης με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και έτσι δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να σχετιστούν με την ομάδα αλλά και την ευρύτερη κοινότητά τους. Το 2018 βραβεύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με το βραβείο Πομπιντού, λειτουργήσε διαδικτυακά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και φέτος οι συμμετοχές του ξεπέρασαν τις 600.
Σε αυτή την κατεύθυνση οι εμπειρίες της πόλης της Λάρισας είναι εξαιρετικά θετικές. Και σε αυτό μας έχει βοηθήσει η συμμετοχή μας στο δίκτυο διαβίου μάθησης της UNESCO, που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούμε και εμείς οι ίδιοι προς την κατεύθυνση αυτή και με τη σειρά μας να είμαστε συντονιστές στη θεματική εκπαίδευση για την ενεργό πολιτιότητα. Δώσαμε φωνή στις γυναίκες, στους νέους ανθρώπους, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Συνεργαστήκαμε με το αναπηρικό κίνημα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε αιτήματα χρόνων. Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να συνεχιστεί. Χρειάζεται η πόλη να μάθει να συνεργάζεται. Χρειάζεται η πόλη να μάθει να διαμορφώνει μια κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει σύγχρονη, προοδευτική και δημοκρατική κοινωνία. We cannot just wait for every year or every number of years to vote. There are important decisions that need to be made regularly. And the difference between simply voting and being an active citizen is that one participates every day and learns every day about how to make important decisions. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν, και πρώτα και κύρια εμείς ως εκπαιδευτές, ότι το ζήτημα της ενεργού πολιτιότητας, δηλαδή της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, είναι κρίσιμο ζήτημα για την ίδια τη ζωή μας, τη διαβίωσή μας, τον ίδιο τον πλανήτη μας. Και βέβαια για την ίδια τη διάσωση της δημοκρατίας μας.